Οι φασίστες δολοφόνοι και μαχαιροβγάλτες του Φίσα, μεταναστών και άλλων, τα απομεινάρια του Χίτλερ που ο παπάς χαιρέταγε χιτλερικά και έχει φωτογραφίες, αυτοί που όλα τα χρόνια αυτό που έκαναν εκτός των άλλων είναι να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του κεφαλαίου και να τσακίζουν τους εργαζόμενους, αυτοί λοιπόν ήρθαν σήμερα να υπερασπίσουν την εργοδοσία, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους, να υπερασπίσουν τη συνδικαλιστική μαφία που έχει καθίσει στο σβέρκο των εργαζομένων και που θα πρέπει να πάνε φυλακή με αυτά που έχουν κάνει και θα τα αποδείξω. Ήρθαν λοιπόν να επιβεβαιώσουν το ρόλο τους. Ο ρόλος τους είναι το σκυλί γαυγίζει σε αυτόν που τον ταΐζει. Έτσι λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, στα μεγάλα αφεντικά. Είναι αυτοί που έστησαν γραφείο ευρέσεως εργασίας στη Χαλκίδα, που εκβιάζαν εργοδότες να πάρουν Έλληνες εργαζόμενους με 16 ευρώ μεροκάματο. Το καταγγείλαμε στη Βουλή και το κλείσαν. Είναι αυτοί που πήγαν να στήσουν σωματείο στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη για να ρίξουν τα μεροκάματα εν ονόματι δίθεν της ανεργίας. Είναι αυτοί που έκαναν δολοφονική επίθεση με ρόπαλα, καρφιά, κατά συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και του Σωτήρη Πολικόγιαννη που δεν μπόρεσαν να τον σκοτώσουν τότε, που καταγγέλει με θράσος αυτά τα φασισταριά του υποκόσμου. Είναι αυτοί λοιπόν σήμερα που ανέλαβαν το ρόλο να στηρίξουν και τον κύριο Κιουτσούκη, ο οποίος είναι αναμειγμένος με τις μεγαλύτερες νοθείες και που είχε σήμερα ακροδεξιό παραλήρημα που καταδίκασε ακόμα και η παράταξη της ΔΑΚΕ. Αυτοί είναι που ήρθαν εδώ για να αποκαλύψουν το ρόλο τους, αυτοί που έχουν κάνει 150 ερωτήσεις για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και του κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζομένων. Αυτοί που δικάζονται σαν δολοφόνοι και σαν εγκληματική οργάνωση και που νομίζουν ότι βρήκαν ευκαιρία τώρα να επιτεθούν στο ΚΚΕ, στο ταξικό εργατικό κίνημα και σε ανθρώπους που δεν είναι κομμουνιστές αλλά που έχουν συχαθεί κυριολεκτικά αυτό που συμβαίνει με αυτή τη συνδικαλιστική μαφία μέσα στη ΓΕΣΕ. Αυτοί είναι. Αν νομίζουν ότι θα τους περάσει, έχουν αυταπάτες. Κοιμούνται όρθιοι. Δεν μασάμε. Ούτε μασάνε οι εργαζόμενοι. Θα συσπηρωθούν ταξικά και θα ξεβρωμήσουν και την αίθουσα γενικότερα από αυτούς, αλλά και αυτή την μαφία που έχει εγκατασταθεί μέσα στη ΓΕΣΕ, που ξεπουλάει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Συνέδριο λοιπόν της ΓΕΣΕ, ακούστε, για να τα μάθει ο ελληνικός λαός πιο πολύ. Γιατί αυτά που παίζονται στις τηλεοράσεις, παρά το γεγονός ότι προβάλλονται και ορισμένα άλλα πράγματα, δημιουργούν και άλλη συνέστηση. Πρώτον, η ΓΕΣΕ αυτή τη στιγμή είναι παράνομη. Η θητεία της έχει λήξει εδώ και 15 μέρες. Συσυνομική εδώ. Κι εγώ, κατελάχιστον. Όχι, δεν έχετε συμμετοχή. Τι λέτε? Μπορεί μια οργάνωση που έχει λήξει η θητεία της να προκηρύξει συνέδριο? Όχι. Δεύτερον, με αντιπροσώπους εργοδότες, θα πω συγκεκριμένα στοιχεία, που συμμετέχουν σε διοικήσεις ανώνυμων επιχειρήσεων, που συμμετέχουν σε διοικήσεις τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, που έχουν δικές τις εταιρείες και έρχονται και μάλιστα ο ένας είναι και αντιπρόεδρος. Μην πω το όνομα, είναι πασίγνωστος. Αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕ εντός εισαγωγικών. Με σωματεία φαντάσματα. Με σωματεία που δεν έχουν καταθέσει πρακτικά αρχαιρεσιών στα πρωτοδικεία και που έχουν φέρει δεκάδες αντιπροσώπους μέσα στη ΓΕΣΕ. Συνέδριο έξω από κάθε καταστατική νομιμότητα. Συνέδριο με μπράβους, αυτούς υποστηρίζει η Χρυσή Αυγή. Δικοί τους είναι οι περισσότεροι. Δεν είναι όλοι των πολεμικών τεχνών τέτοιοι. Με μπράβους πληρωμένους, με ποινικούς, τους οποίους πήρε ο κύριος, να μην ξαναπώ το όνομά του, και η ΓΕΣΕ για να κάνουν έλεγχο στους αντιπροσώπους. Το αντιλαμβάνεστε?
Αντί να το κάνει η ΓΕΣΕ και οι επιτροπές της, μπήκαν οι φουσκωτοί, έκλεισαν το ξενοδοχείο, το ερήμωσαν τελείως, 40 πόντους για να περάσουν, 4 face control για να μπουν μέσα αντιπρόσωποι εκλεγμένοι από τα συνδικάτα. Αυτή η μαφία, αυτούς υποστηρίζουν. Συνέδριο είναι αυτό. Το καταστατικό της ΓΕΣΕ καθορίζει επιτροπές. Δεν έχουν κάνει καμία. Τίποτα, πουθενά. Με το έτσι θέλω. Συνέδριο σε πεντάστερα που τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Με αποφάσεις αυτής της συνδικαλιστικής μαφίας. Συνέδριο που αποφάσισε να αποκλείσει τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Τι είπαν όταν θα τελειώσει η ψηφοφορία. Συνέδριο χωρίς να γίνει καμιά συζήτηση για τα προβλήματα των εργαζομένων. Είναι δυνατόν το συνέδριο της Ανώτατης Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας να μην κάνει κουβέντα, να μην συζητήσει για τα προβλήματα, έστω να πάρει κάποιες αποφάσεις. Τέτοιο συνέδριο. Μα ημού θέλουνε. Συνέδριο χωρίς νομιμοποίηση των αντιπροσώπων. Τι λέει το καταστατικό? Γίνεται συζήτηση και γίνεται νομιμοποίηση αντιπροσώπων με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν. Συνέδριο με ανηθικότητα και ψέματα. Πρωταπριλιά διάλεξε αυτή η συνδικαλιστική μαφία να στείλει ψέματα σε όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Συνέδριο που έχουν καταθέσει 20 δευτεροβάθμιες οργανώσεις, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες και 60 αντιπροσώπους, εξώδικο το οποίο θα το καταθέσω στη Βουλή για να μείνει ιστορικά. Είναι 90 σελίδες και θα παρακαλούσα όσους θέλουν να έχουν εικόνα για το τι γίνεται να πάρουν να το διαβάσουν και θα πω ορισμένα στοιχεία για να δούμε τι συνέδριο θέλουν να κάνουν αυτοί οι πιστοί υπηρέτες του κεφαλαίου που θα απολογηθούν και για πολλά άλλα πράγματα. Κυρίως βέβαια για την πολιτική τους, αλλά και για πολλά άλλα πράγματα και ονοών νοήτου. Για να δούμε λοιπόν. Αντιπρόσωποι των εργαζομένων, μέλη διοικητικών συμβουλίων επιχειρήσεων και ας τα αφήσουν αυτά τις πονηριές προϊστάμενοι στα τυριά και στα σαλάμια. Αυτά είναι κοροϊδίες. Όνομα, να αρχίσω, Καραγιωργόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, γνωστός. Σε εταιρείες, Πήγασος Φορτούνα Gaming, ανώνυμη εταιρεία. Εκλεγμένος αντιπρόσωπος, παρακαλώ, ο αντιπρόεδρος, από δύο ομοσπονδίες, όχι από μία. Παράνομα. Άλλη, Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας. Αντιπρόσωποι, μέλη διοικητικών συμβουλίων εταιριών και διευθυνόντων συμβούλων ΑΕ. Αυτοί είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Θα διαπραγματευτούν δηλαδή με τον εαυτό τους. Συνέδριο με άλλους, θα τα πω ένα-ένα. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας Αναπτυξιακή Κιλκής ΑΕ. Πρόεδρος ανώνυμης εταιρείας και αντιπρόσωπος στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Αντιπρόσωποι Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Υπάλληλος αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Ένα-ένα όλα. Άλλος υπάλληλος Δήμου, να μην πω τα ονόματα. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι εκπρόσωποι της εργατικής τάξης. Στο Συμβούλιο των Εταιριών. Σωματεία φαντάσματα με διάτριτες διαδικασίες. Αρχίζουμε, ακούστε, Σωματείο Ψήξης Διαλογής Κονσερβοποιίας ο Αγώνας που εκλέγει αντιπροσώπους για το Εργατικό Κέντρο Βέρειας. Φέρεται να έχει κάνει εκλογές με συμμετοχή, ακούστε, 3.525 εργαζομένων. Από αυτούς τους χιλιάδες, στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας δεν έχει υπογράψει ένας. Ούτε ένας. Ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις αναφέρεται ο αδερφός Δελτίου Ταυτότητας. Και τελικά, ο αριθμός των ψεφισάντων και το γεγονός ότι ο εν λόγω εξέλεξε μόλις 8 αντιπροσώπους για το Εργατικό Κέντρο, αντί 117 που έπρεπε να ψηφίσει με βάση τις 3.000 και κάτι.
στοιχεία. Πάμε παρακάτω. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κιλκής. Πραγματοποίησε αρχαιρεσίες με 368 ψηφίσαντες, εκλέγοντας 12 αντιπροσώπους, ενώ η κατάσταση των ψηφισάντων συμπεριλαμβάνει μόνο 60 ψηφίσαντα μέλη. Το καταλαβαίνετε που ζούμε και τι έχουμε. Μαφιόζικοι, καθαρά. Αμερική με τη μαφία, όσοι ξέρουν ιστορία. Τα 16 από τα 29 σωματεία του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας, σε αυτά δεν υπάρχουν κατατιθεμένα πρακτικά αρχαιρεσιών για τις εκλογές που φέρετε ότι πραγματοποίησαν. Τα αναζητήσαμε στο πρωτοδικείο, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτοί όμως είναι αντιπρόσωποι στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Θεότιδα, τα ίδια. Έχουν βγει αντιπρόσωποι, να καταλάβετε, επειδή διαλύθηκε λόγω οικονομικών προβλημάτων, πολλά λεφτά που λένε Άρη, επειδή διαλύθηκε σωματεία, κάνανε εκλογές πριν να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο και έχουν εκλεγεί ως αντιπρόσωποι στην ΓΕΣΕ και ταυτόχρονα δεν δέχονται αντιπροσώπους του Εργατικού Κέντρου Λαμίας καθόλου νόμιμους. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, ΠΗΝΙΟ, πώς εκλέγονται? Κατά παράβαση του νόμου 1264 του 1982 που λέει ότι υπάρχει η απλή αναλογική. Αυτοί είναι 66 αντιπρόσωποι. Να διαβάσετε, κύριε Βορύδη, που είστε και καλός νομικός, δεν το αμφισβητώ, να διαβάσετε τώρα το εξώδικο όλο και να δω ποιος θα έχει το θάρρος και το θράσος να βγει και να υπερασπιστεί αυτά που γίνονται στη ΓΕΣΕ. Τι συνέβη λοιπόν? Πάνε να στήσουν ένα συνέδριο. Άσε με, αφήστε με, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, τελειώνω. Τι πάνε να κάνουν? Να ξανακάτσουν στο σβέρκο των εργαζομένων. Δεν τους υποστηρίζουν ούτε αντιπρόσωποι με αυτά τα τερατώδη που έχουν γίνει, ούτε αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί με άλλες παρατάξεις. Έχουν πλήρως απομονωθεί. Και τι προσπαθούν να κάνουν τώρα? Να στήσουν ψεκάστε σκουπίστε, τελειώσαμε, με μπράβους. Αλήθεια. Τι συνδικαλιστικό κίνημα είναι αυτό? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να πληρώνει, να μισθώνει με λεφτά των εργαζομένων μπράβους της νύχτας, φουσκωτούς, από σχολές πολεμικών τεχνών, για να εμποδίσει τι? Να εμποδίσει την συζήτηση και τη συμμετοχή των εργαζομένων. Είναι δυνατόν να αρνείται να δεχτεί τα μέσα? Τι φοβούνται? Εμείς λοιπόν ήμασταν εκεί. Οι ταξικές δυνάμεις και άλλος κόσμος, όχι μόνο κομμουνιστές, μπήκαν σε ένα ξενοδοχείο που έμενε. Δεν τους αφήναν να μπουν μέσα, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε, αυτά γινόταν επί μακρύ Θεοδόρου και επί Χούντας. Και προσπάθησαν να τα κάνουν, επειδή έχουμε εμπειρία, και μετά το 1974. Και καλούν την αστυνομία, οι διάφοροι δημοκράτες, κοινάλ που είσαι, που τους βγάλατε και ανακοίνωση, καλούν την αστυνομία να λύσει τα προβλήματα του συνδικαλιστικού κινήματος. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ μετά το 1974. Και είναι γεγονός. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Και εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν πρόκειται ο εργαζόμενος, η εργατική τάξη, τα συνδικάτα να αποδεχθούν τέτοιες μεθοδεύσεις. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουν 66 αντιπροσώπους οι οποίοι όταν θα πάνε στα δικαστήρια θα δούμε τα αποτελέσματα. Αν η ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφασίσει με βάση όλα τα στοιχεία, αναλυτικά. Δεν υπάρχει τίποτα ψόγος, ούτε τόσος. Επομένως, σε αυτό που θέλουν να κάνουν, δηλαδή να ξανακαθίσουν στο σβέρκο με το έτσι θέλω, με τσαπουκά και τους φασίστες μαζί. Γιατί φαίνεται ότι ο αντιπρόεδρος προς τα εκεί βαδίζει και είναι εμπλεγμένος με τις μεγαλύτερες νοθείες. Και αυτό υπερασπίζεται εδώ. Και λέω ότι διαχώρησαν τη θέση τους ακόμα και από τη ΔΑΚΕ. Ότι δεν εκφράζουν με τον αντικομμουνισμό, με όλα αυτά τα οποία έλεγε σήμερα. Και βγαίνουν και μας κατηγορούν τώρα ότι σπάσαμε, ότι κάνουμε. Δεν μας αφήνουν να μπουν μέσα. Το καταλαβαίνετε? Αντιπρόσωπος να πάει στο συνέδριο
και θα σε ελέγξει ο κάθε υπόδικος ή κάθε σεκιουριτάς. Από πώς που. Τι είναι αυτό, συνδικαλιστικό κίνημα είναι αυτό. Η νύχτα που ελέγχουν εκεί. Τέτοιο θέλουν να το μετατρέψουν. Έχουν αυταπάτες. Και τα φασισταριά σήμερα εδώ, αυτά τα τομάρια, γιατί αυτή τη δουλειά κάνουν μόνιμα και παντού, και προσπαθούν τώρα να βγουν στην επιφάνεια με διάφορα άλλα, έρχονται να καλύψουν τι. Την προσπάθεια να επιβληθεί με το έτσι θέλω η εργοδοσία μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, να νοθευτεί το οποιοδήποτε αποτέλεσμα για να μπορέσει να συνεχίζει εξαφανισμένη όλα αυτά τα χρόνια ηγεσία, συνδικαλιστική μαφία, λέμε, της ΓΕΣΕ. Δεν κάνουμε πίσω, ούτε και θα κάνει πίσω ο κόσμος. Απλά λέμε ότι αν νομίζουν ότι όπως ο Λάσκαρης παλιά, Μακαρίτης, κατήργησε την ταξική πάλη, θα την καταργήσουν αυτοί. Αυτοί μάλλον δεν θα την καταργήσουν. Παίρνουν θέση, είναι με τους εργοδότες. Δεν είναι με τους εργαζόμενους. Κάνουν μεγάλο λάθος. Θα συνεχίσουμε δυναμικά, ενημερώνοντας τον κόσμο, και οι βρωμιές τους και οι δυσοδείες λένε, λέει, εμφανίστηκε μελοστάρι. Ήτανε το σίδηρο που έκλεινε την πόρτα, που το τράβηξαν και το βγάλανε. Αυτό ήταν. Ωραία. Και την πάτησαν όμως. Υπερβολικά στηρίχτηκαν στους τραμπούκους και δεν μπόρεσε να τους περάσει. Καλούμε τους εργαζόμενους στην εργατική τάξη να παλέψει για ταξικό προσανατολισμό του εργατικού κινήματος, να αναδείξει δυνάμεις που παλεύουν στο πλάι των εργαζόμενων. Ωραία. Και να απομονώσει, τέλειωσα, και να απομονώσει όλα τα αυτά τα στοιχεία.